Εμείς έχουμε χαρακτηρίσει αυτή την, να το πούμε, λογομαχία του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία για το θέμα της, του διαιρισμού της δικαιοσύνης ως ένα μνημείο υποκρισίας. Ναι. Πριν από λίγους μήνες είχαμε την αναθεώρηση του συντάγματος. Η πρόταση του ΚΚΕ ήταν να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Το απέρριψαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούν λοιπόν ότι πρέπει να διορίζεται, διαφωνούν ποιος θα τους διορίσει. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη, να το πω έτσι, τη διαπάλη που υπάρχει σήμερα, γιατί θέλουν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια. Αυτή, και υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από όλη αυτή την ιστορία, και αυτό κάνουν σήμερα. Προσπαθούν ο ένας με τον άλλον για να, όπως και βέβαια και πριν από λίγο διάστημα με τον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας, τώρα με τη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Κι όμως, ενώ όλοι λένε ότι αυτό θα έπρεπε να λυθεί συνταγματικά, δεν συμφώνησαν να λυθεί. Που σημαίνει ότι εδώ παίζουν παιχνίδια. Και οι μεν και οι δε. Και αυτό και η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σχετική πρόταση συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτό, την ίδια λόγη. Όχι. Ναι. Ζητήσαμε και εμείς να αποσυνδεθεί από την εκκλησία. Αυτό όχι. Δεν συμφωνήσατε στην πρόταση. Διαφωνήσαμε στις προτάσεις. Δεν συμφωνήσατε στην πρόταση να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Πάντως σε τροχιά αναθεώρησης δεν μπήκε το ζήτημα. Είναι... Το θέσαμε κι εμείς. Δεν το καταθέσαμε πρόταση. Όλοι... Ήταν στην πρότασή μας. Κύριε Μηχαράκη, εδώ η ουσία είναι ότι δεν συμφωνήσατε με τη δικιά σας αυτή. Αυτό το δέχομαι. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα αίτημα που, αν θέλετε, και από την πλευρά της δικαιοσύνης έχει εκφραστεί ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί η δικαιοσύνη από την πολιτική εξουσία. Πάντως, αυτό που λέει ο κ. Κατσιώτης, επιτρέψτε μου να πω και απευθύνομαι και προς τους δυο σας, εννοώ, γιατί ακούγαμε τον κ. Κατσιώτη, ότι αυτό που ίσως μένει σε πάρα πολύ κόσμο είναι ότι κοιτάξτε πώς σκοτώνονται για να διορίσει ο καθένας την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και θέλουν να προφυλάξουν, ποιος θα τον προφυλάξουν και τα λοιπά. Ακριβώς. Αυτό δεν το λέω γιατί. Κατά τα άλλα, είναι ανεξάρτητη γίνεται, δικαιοσύνη. Έτσι, δηλαδή. Νομίζω ότι το θέμα αυτό της δικαιοσύνης είναι ένα ζήτημα από τα πολλά που θα προκύψουν στην πορεία. Και το θέμα της δικαιοσύνης είναι ένα κριτήριο που θα πρέπει να δει συνολικά ο ελληνικός λαός πώς το διαχειρίζεται, αν θες, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα άλλα κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Είπαμε ότι συμφωνούν ότι πρέπει να διορίζεται. Δηλαδή ότι θα πρέπει να εξαρτάται και η δικαιοσύνη να στηρίζει την πολιτική αυτή που υλοποιεί η κάθε κυβέρνηση. Μια πολιτική η οποία είναι γνωστό ότι τσακίζει τα λαϊκά στρώματα. Αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν που κάποιες μπορεί να είναι θετικές αλλά που ποτέ δεν υλοποιούνται ναι. Αντιδρά της κυβέρνησης. Και πολλές φορές βέβαια η δικαιοσύνη να βγάζει αποφάσεις ότι είναι συνταγματικές. Αν θέλετε, μειώσεις, για παράδειγμα, των συντάξεων ή, ξέρω εγώ, διάφορες άλλες αποφάσεις που στηρίζουν ακριβώς αυτή την πολιτική που έχει ανάγκη σήμερα το κεφάλαιο για να μπορέσει να ανακάμψει ή να μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία του μέσα από τη μείωση των μισθών, τη μείωση των συντάξεων, την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Είναι μία από όλες τις πλευρές, λέω, που έχουμε μπροστά μας και επειδή πάμε και για εκλογές. Ένας μήνας είναι ακόμα, τέλος πάντων, βγάζοντας έξω τα Σαββατοκύριακα και τα λοιπά. Οι εκλογές αυτές θα κρίνουν, αν θέλετε, την επόμενη κυβέρνηση. Όμως θα κρίνουν και πώς θα προχωρήσει ο λαός, ποιος θα είναι αυτός που θα είναι κοντά του, ποιος θα είναι ο φίλος του και ποιος θα είναι εχθρός του. Εχθρός θα είναι αυτή η πολιτική που θα ακολουθείτε. Μια πολιτική η οποία είναι γνωστή ποια είναι, είναι τα μνημόνια, είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο ΝΑΤΟ και στη ΣΥΠΑ. Είναι δεσμεύσεις οι οποίες θα συνεχίσουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο λαός θα είναι στο καναβάτι. Και λέτε διαρκώς, κύριε Κατσιώτη, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει πάρει κάτι παραπάνω στα ποσοστά του σε όλες τις τελευταίες εκλογές. Θα το πούμε και αυτό. Θα το πούμε και αυτό. Βεβαίως είναι έτσι. Συμπληρώσω. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τη συλλογιστική αυτή. Δηλαδή, ο κόσμος ψήφισε κατά 6% του φίλου του και κατά 94% του εχθρού του. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει τρελαθεί. Πρέπει να σας πω, κύριε Παπακλιμίτζο, ότι ο κόσμος με βαριά καρδιά, χωρίς καμία προσδοκία, ψήφισε την κυβερνητική εναλλαγή, να το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά η κυβερνητική εναλλαγή ψήφισε και σε αυτές τις εκλογές. Γιατί δόθηκε η μάχη δόθηκε με χαρακτηριστικά τέτοιων εθνικών εκλογών. Όμως πιστεύουμε ότι ο κόσμος παρακάτω λέει, ρε παιδί, το κουκού γιατί δεν ανεβαίνει.
Θέλει, λέει, το κουκουέ να με βρει. Γιατί, γιατί το έχει ανάγκη. Είναι από κουκουέ. Αν θέλει, αποτυπώνεται στην κάρτα. Θα σα πω, έτσι. Να σα πω, βεβαίω. Να πω να τελειώσω το συζητήμα και μετά. Το γεγονό ότι είσαστε εις αποστάκηδες, πιστεύετε ότι δεν έχει σχέση με το ότι χάνετε. Είσαι αποστάκηδες, είσαι αποστάσει. Πιστεύετε ότι δεν έχει σχέση με το ότι χάνετε 50.000 ψήφου σε κάθε κάλπη. Ακούστε, κύριε Κυρίτσι, εμείς είμαστε, βέβαια, έχουμε κρατή μου απόσταση από αυτές τις δυνάμεις που υπηρετεί το κεφάλαιο για τις ανάγκες του. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός, αν θέλετε, που τι έκανε, έφερε στην εξουσία σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιλαϊκή του πολιτική είναι αυτή που οδήγησε εδώ. Εσείς φέρατε πάλι τη Νέα Δημοκρατία που ο κόσμος την είχε βάλει στη γωνία. Γιατί ήταν μια επιλογή που αποδοκιμάστηκε στις προηγούμενες εκλογές. Και σήμερα λοιπόν, επειδή συνεχίσατε από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και ο κόσμος πάει, όπως είπε και προηγουμένως, με βαριά καρδιά σε μια εναλλαγή. Εμείς έχουμε απόσταση από τις πολιτικές σας. Είμαστε με τους εργαζόμενους. Δεν είμαστε με άλλους. Θα μου πείτε γιατί. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εκλογές αυτές ήταν διαφορετικές. Το κουκουέ θα ανέβει. Και το λέω έτσι. Γιατί. Είχαμε μια μεγάλη συμπόρευση άλλων δυνάμεων που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν στο ΠΑΣΟ, στο ΚΙΝΑΛ, στη Νέα Δημοκρατία, που συμπορεύτηκαν μαζί μας στις εκλογές. Μπορείτε αυτό να γίνετε το τρίτο δώσει, κόμμα. Αυτό θα δώσει μια... Εμείς επιδιώκουμε μέσα από τους δεσμούς με τον κόσμο να ανέβει το κουκούι όσο μπορούμε πιο ψηλά και βεβαίως αυτό ο στόχος να φύγει εντελώς η Χρυσή Αυγή σαν εκπροσώπηση στην Ελληνική Βουλή. Πιστεύω λοιπόν αυτή η συμπόρευση έχει μια δυναμική. Δεν εκφράστηκε τώρα, θα εκφραστεί. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκφραστεί σε αυτές τις εκλογές και μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουν τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί του ΚΚΕ, αλλά και πολλοί εργαζόμενοι που βλέπουν ότι την επόμενη μέρα, στη ΔΕΠΑ για παράδειγμα, η εργολαβική είναι στον αέρα για απόλυση. Το κουκουέ ήταν εκεί, στην Πειραιώς, όπου εδώ γίνεται η απόσχηση του κομματιού των κόκκινων δανείων που πάει στα φανς και εδώ πάλι οι εργαζόμενοι, αρκετοί εργαζόμενοι, πάνε για απόλυση. Το κουκουέ είναι εκεί, οργανώνει την πάλη των εργαζομένων και όπως θα είναι εκεί, σε κάθε κλάδο, σε κάθε τομέα, για να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι το αποκούμπι, μια σταθερή δύναμη μαχητική δίπλα από τον λαό. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί και στις εκλογές. Κύριε που έχουμε μπροστά μας. Θα δούμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία να λέει παραλάβουμε άδεια ταμεία. Αυτό πάντα το ακούμε όταν υπάρχει κυβερνητική αναλλαγή. Έχω μια καλή γνώση. Ταμεία. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα ταμεία. Σε κάθε κυβερνητική αναλλαγή αυτό είναι ένα επιχείρημα για να μπορέσει να προχωρήσει μια πολιτική που θα τσακίσει τον λαό. Και λέω τώρα, επειδή είπε ο κ. Μηταράκης, ότι ο λαός επιδοκίμασε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επιδοκίμασε το 7ήμερο που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Κασιώτη, επιδοκίμασε. Κάνετε και εσείς το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ που αλλάζετε αυτά που είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ήταν πολύ συγκεκριμένο στο τι είπε. Μην παίρνετε το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ο λαός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατάργησε την διαρκά τη διαργία. Γιατί έβαλε εμπόδια στην απεργία. Γιατί υλοποίησε τον νόμο του Βρούτσι που καταργεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτερο μισθό. Γιατί έκανε τον νόμο ο Κατρούγκαλος και ισοπαίδωσε τις συντάξεις. Εξέφρασε τη δυσαρέσκεια για όλα αυτά. Εξέφρασε όμως και τη δυσαρέσκεια ενάντια στη Νέα Δημοκρατία για όλη την περίοδο που είχε κυβερνήσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ, όπου υλοποίησε νόμους τέτοιους. Το πρώτο, το δεύτερο μνημόνιο που τσάκισε συνολικά το λαό. Γι' αυτό και τον αποδοκίμασε τότε. Σήμερα δεν επιδοκιμάζει καμία τέτοια πολιτική. Γι' αυτό λέω ότι είναι με κρύα καρδιά ο κόσμος, χωρίς καμία προσδοκία. Και λέμε ότι δεν θα πρέπει σε αυτές τις εκλογές να επιδοκιμάσει μια τέτοια πολιτική βαρβαρότητας, μια τέτοια πολιτική εργασιακής ζούγκλας, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον, όπως λένε, για να έρθουν οι επενδυτές. Το φιλικό περιβάλλον ποιο είναι? Η φτηνή εργατική δύναμη. Τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το φιλικό περιβάλλον. Αν λοιπόν οι εργαζόμενοι επιδοκιμάσουν μια τέτοια πολιτική, θα υποστούν τραγικές συνέπειες από αυτή την πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τους προειδοποιούμε και τους καλούμε να αντισταθούν, να αντιδράσουν και να στηρίξουν ένα δρόμο αντίστασης, αγώνα για την ανάκτηση των απολειών και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών.